Πιστεύω θα φέρει αλλαγές. Θα βοηθήσει την μπλε ομάδα όσο μπορεί. Τον κοστίμι μου φέρει μόνο στην κόκκινη ομάδα, γιατί εκεί θα με πειράσει και θα την τρώει χωρίς λόγο. Μπαμπαμ. Αδειάζουμε. Βλέπουμε ξανά αυτό το κολοτουμπίστικο, το πισωγύρισμα, τον αυγό να μη βγω του Κωστή. Τι να μη βγεις, ρε φίλε, τι να μη βγεις. Πάλι τα ίδια. Ήρθες για να κάνεις εδώ πάλι τα ίδια. Το άτομο πίσω μου κόλωσε πάλι να προχωρήσει, γιατί δεν άξιζε ούτε ένα θετικό σχόλιο. Όλοι το είδαμε πάλι, μακάρι να το δει όλος ο κόσμος ότι για άλλη μια φορά δεν παραδέχεται το λάθος του. Είναι απίστευτο, είναι η πρώτη μέρα του διαγωνισμού και πάλι το ίδιο πράγμα κάνει. Δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ και θα γίνει και τρεις φορές χειρότερος. Κάρμα. Όση ώρα ήταν κάτω ο Αλεξάκης, λοιπόν, είναι η πρώτη φορά στο διαγωνισμό που ευχόμουν να ήμουν κάτω μαζί του, δίπλα του, για να του δείξω ποιος είναι εδώ αποτύχει και ποιος δεν είναι. Και είμαι σίγουρος το ίδιο ευχόταν και ο Διονύσης. Κωστή, για πολύ λίγο. Τι γλίτωσες. Ευχαριστώ. Σοβαρά τώρα. Ξενερώσατε. Σοβαρά τώρα. Δεν αξίζει ο Κωστής να στο διαγωνισμό. Δεν αξίζει για κανένα λόγο. Φάνηκε σήμερα. Γλυκό, αλλά είναι αλμυρό, αλλά έχω κάνει ισορροπία, αλλά έχω κάνει το ένα, αλλά έχω κάνει το άλλο. Παραδέξου το λάθος σου, φίλε. Μην είσαι ακόμα και εκείνη η φίτσα. Τι είναι αυτά. Τα έχω πάρει. Ηρεμήστε, παιδιά, ηρεμήστε. Αυτή είναι η άποψη των κριτών. Τελεία. Δεν θεωρώ ότι η στάση των υπολείπων είναι σκληρή απέναντι στον Κωστή. Θεωρώ ότι είναι ανώριμη. Έλα με το βλάκα. Έλα με το βλάκα. Δεν ξέρω γιατί τόσο κακία να βγάζεις για έναν άνθρωπο. Άνθρωπος είναι και αυτός συναισθήματα. Το ότι πήγα να αγκαλιάσω εγώ μόνο τον Κωστή, δεν χάλασαν ποτέ οι σχέσεις μας. Τώρα με τους υπόλοιπους θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ υπερβολική. Και αν ο Κωστής υπήρξε κάπου λάθος μαζί τους, που δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν αυτό, αυτή είναι ακόμα πιο λάθος με το να έχουν αυτή τη συμπεριφορά ακόμα. Ξέρω ότι χρησιμοποιείς την κάρτα. Και ο λόγος είναι γιατί υπάρχει ίσως το ενδεχόμενο, είτε από δική της πρωτοβουλία, είτε και από πίεση κάποιων άλλων, να τη χρησιμοποιήσει επειδή ο επόμενος προκατεύει να μαγειρέψει με εγώ. Πώς έγινε αυτό, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το νερό. Τι λες, ρε. Δεν πειράζει, ρε. Τι δεν πειράζει, ρε. Σοβαρά, τι λέει τόσο καλός δρόμο. Με το παξιμάδι. Αποτύχει, λέω, για να μην τον διώξουν από την πρώτη μέρα. Μα με το παξιμάδι. Για μένα πολύ κακό έκανε και επέστρεψε στο παιχνίδι. Όπως τον πετάξαμε έξω οι τρεις μας, εγώ, Διονύσης και ο Αντώνης. Έτσι παραμένω στη γωνία να τον πετάξω έξω πάλι εγώ, ο Αντώνης και ο Διονύσης. Κωστή, αυτή είναι τύχη, ε! Αυτή είναι τύχη, να θυμάσαι τι λες. Αυτή είναι τύχη. Να θυμάσαι πολύ καλά τι λες. Δεν θέλω τίποτα μαζί. Δεν θέλω τίποτα μαζί, φιλέ. Το μόνο που θέλει είναι να με ξαναδούνε προτινόμενο για να φεύγω. Όσο πιο άμεσα γίνεται για αυτούς. Τόσο ο Διονύσης, όσο ο Ιωάννης, ο Αντώνης, όλο το παρεάκι, Ανούς. Και πάει λέγοντας εκεί. Εγώ τοξικούς ανθρώπους και ρεμάλια στη ζωή μου δεν θέλω. Ανώριμους και ηλίθιους δεν θέλω στη ζωή μου. Ούτε καν στον περίγυρό μου. Οπότε, χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι σαν τη Ζαμαλή, και σαν την Ηρώ, σαν τη Μαργαρίτα, και χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχουν ακόμη έστω και τέτοιοι άνθρωποι μέσα στο παιχνίδι και γενικότερα στον κόσμο μας. Γιατί εδώ στο παιχνίδι μας σε μια μικρογραφία του υπάρχει έξω.